Παραμένω στον αγροτικό χώρο, γιατί έβλεπα χθες μία ανακοίνωση από τον ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας αναφορικά με το τι γίνεται με το εργατικό δυναμικό στον πρωτογενή τομέα. Ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν τους έχουμε αφήσει μόνους, γιατί πάντα βοηθάμε έτσι ώστε να είσαστε όλοι σας ενήμεροι. Διότι μεν είχε υπογραφεί μία παράταση της ημερομηνίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά έχει μέσα και κάποια άλλα τα οποία φαίνεται ότι κάνουν τους ίδιους τους αγρότες από την περιοχή της Ιεράπετρας και όχι μόνο, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, και θα σας υπενθυμίσω ότι πρόσφατα πως οι αγροτικοί σύλλογοι της Κρήτης μαζί με της Μεσσηνίας είχαν αποστείλει και επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, οι οποίοι λένε ότι ξέρετε το θέμα αυτό, δηλαδή αυτή η διαδικασία με την παράταση της ημερομηνίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών αυτή την ώρα και έτσι όπως έχει, εμάς δεν μας καλύπτει. Και θα ακούσετε, ή θα σας υπενθυμίσω το γιατί δεν μας καλύπτει. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία τρέχουν. Έτσι λοιπόν θα καλημερίσω από τη μία τον κύριο Βιαννιτάκη από την Ιεράπετρα, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, όπως επίσης θα καλημερίσω, γιατί θα χρειαστούμε λίγο και τα δικά του τα φώτα και τη βοήθειά του, τον κύριο Νίκο Κουκολάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλημέρα και στους δυο σας από τον 984. Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα κυρία Βρουγκεράκη, να είστε καλά. Λοιπόν, γιατί κύριε Βιαννιτάκη, για να ξεκινήσω από εσάς, δεν σας καλύπτει, όπως μου λέγατε χθες, για να το ακούσει ο κόσμος, αυτή η παράταση ημερομηνίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών? Κοιτάξτε, είναι αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τις νομοθετικές τροποποιήσεις, έχει να κάνει καθαρά με ένα διαδικαστικό κομμάτι, το οποίο είναι δευτερευούση σημασία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι έχει δοθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να κάνουμε τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών, την ίδια στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε μετάκληση από τις χώρες που υπάρχει ενδιαφέρον, όπως είναι η Αίγυπτος για παράδειγμα. Η Αίγυπτος δεν μπορεί να γίνει με αυτή τη διαδικασία. Άρα συζητάμε για κάτι το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το συζητάμε απλά για το συζητάμε. Είναι σαν να λέμε, να μου επιτρέψετε για την έκφραση, είναι σαν να θέλουμε να φτιάξουμε ένα κέικ αυτή τη στιγμή και συζητάμε για το τι φόρμα θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια στιγμή που δεν έχουμε καν αλεύρι. Αυτό είναι απλά αυτό είναι το ζήτημα, ότι οι χώρες που έχουν ενδιαφέρον για να έρθουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι δεν μπορούν, γιατί δεν υπάρχει σε καμία νομοθετική ρύθμιση και πλατφόρμα. Ποια είναι η χώρα από την οποία μπορεί να γίνει μετάκληση πολιτών? Σε αυτό το διαδικασία μπορεί να γίνει από την Αλβανία, η οποία όμως η Αλβανία υπήκοη, όπως γνωρίζετε, Έχουν ως τελευταία επιλογή τους πλέον την Ελλάδα. Δεν έρχονται στην Ελλάδα, δεν θέλουν να έρχονται στην Ελλάδα. Άρα και από εκεί ουσιαστικά η πόρτα είναι κλειστή. Με συγχωρείτε, δηλαδή κάνουμε μια τέτοια διαφήμιση και παίρνουμε τέτοιες με νομοθετικές ή προχωράμε σε τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις επειδή μιλάμε μόνο για τη μετάκληση πολιτών από την Αλβανία? Όχι, έχει και από τη Χιλή και από την Αυστραλία. Και από μια χώρα που λέγεται Τόγκο Τόγκο. Αλβανία, Χιλή, Αυστραλία, Τόγκο Τόγκο. Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον από όλες αυτές τις χώρες για να καταλάβω τι κάνει ο Γιώργαντας εκεί πάνω? Έχει και άλλες χώρες, οι οποίες είναι όμως στο άλλο ημισφαίριο της γης και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία με αυτές τις χώρες. Αυτό θέλω να πω. Όλες τις χώρες οι οποίες είναι στη Μεσόγειο και οι οποίες ή στην Ασία, που δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να έρθουν πολίτες να εργαστούν στην χώρα μας, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτή τη μετάκληση, γιατί μιλάμε για συγκεκριμένη διαδικασία που είναι μετάκληση μόνο για εξάμεινο. Στάσου κύριε Βιαννιτάκη. Πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, σας κάλεσα εδώ στον αέρα το 984, γιατί έβλεπα αυτό το οποίο είχε βγει στο Twitter, με ένα tweet του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Οικονόμου,
που έλεγε ότι, ξέρετε, υπογράφει και μία συμφωνία με την Αίγυπτο και ότι 5.000 εργάτες γης θα έρχονταν στην Ελλάδα. Τώρα τι μου λέτε? Μέσω αυτής της πλατφόρμας και της διαδικασίας μπορούν να έρθουν μόνο. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει η πιθαγένεια από την Αίγυπτο μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Δεν ξέρω πώς έχουν σκοπό να το κάνουν. Πάντως, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που υπάρχει σήμερα, δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Άρα, και αν παρατηρήσετε και τις προηγούμενες μέρες, και ενώ τις πρώτες μέρες γινόταν αναφορές ότι άμεσα θα έρθουν αυτός ο αριθμός από Αίγυπτο, την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον κυβερνητικά στελέχη αναφέρονται στο ότι ελπίζουμε από αρχές του νέου χρόνου. Άρα, ούτως ή άλλως πρέπει οι ακροατές που μας ακούνε να αντιληφθούν ότι όλο αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα εξυπηρετήσει καμία ανάγκη την τρέχουσα περίοδο. Μάλιστα. Ελπίζουμε την επόμενη. Ωραία. Αυτό είναι. Οπότε η ελπίδα, η ματιά στρέφεται πού? Κατά πού? Αυτή τη στιγμή αναλύοντας τα δεδομένα. Τα δεδομένα μας είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Ωραία. Και πάτε στην εγχώρια αγορά. Εκεί το πήγαινα. Από την εγχώρια αγορά υπάρχει ενδιαφέρον. Από αυτό το κομμάτι λοιπόν να το κλείσουμε με τις τρίτες χώρες. Είναι συγκεκριμένες χώρες που έχουν ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν πρέπει να στρέψει η πολιτεία, να αποφασίσει η πολιτεία αν τους θέλει ή όχι, τουλάχιστον να το ανακοινώσει. Για να μην μπαίνουν και οι Έλληνες πολίτες στη διαδικασία να πληρώνουν παράβολα και τα οποία τα παράβολα τα χάνουν. Κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Δεύτερο σημαντικό θεωρώ στοιχείο που έγινε τώρα νομοθετική διάταξη είναι ότι μπορούν πλέον οι εγγεγραμμένοι στα ταμεία του ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ, μπορούν, εφόσον ασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, έως 70 ημερομίσθια μέσα στη διάρκεια του Ταμείου Ανεργίας, δεν χάνουν αυτό το δικαίωμα. Δεν χάνουν δηλαδή το Ταμείο Ανεργίας. Είναι σημαντικό γιατί και στο παρελθόν υπήρχε μια αντίστοιχη τροπολογία. Δεν δούλεψε, να είμαστε ειλικρινείς. Ελπίζουμε αυτή τη στιγμή να δουλέψει όπως πρέπει. 70 εργόσημα δηλαδή, για να μην χάσουν το εισόδημά τους. Μισό λεπτό. Περιλαμβάνει μόνο τους μακροχρόνια ανέργους ή μπορεί να περιλαμβάνει τον οποιοδήποτε μπορεί να έχει απολυθεί από την εργασία του, τον εποχικά εργαζόμενο ο οποίος χρειάζεται ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων για να είναι στο ταμείο? Η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται στη ρύθμιση είναι οι αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό του ΝΙΝ ΔΥΠΑ. Μάλιστα. Άρα Όλοι που είναι εγγεγραμμένοι, ανεξαρτήτως του επαγγελματικού κλάδου που προέρχονται, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι και αναζητούν εργασία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον για να βρείτε τα εργατικά χέρια που ζητάτε για τις αγροτικές δουλειές, για τις καλλιέργειες. Είναι μια περίοδος η οποία έχει πραγματικά φόρτο εργασιών. Πολύ, πολύ, πολύ υψηλή στιγμή η περίοδος. Το θέμα. Κοιτάξτε, ενδιαφέρον τουλάχιστον από αυτή την κατηγορία όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα μετρό ανέργων του ΔΥΠΑ είναι ακόμα λίγο νωρίς για να πούμε ότι να βγάλουμε συμπέρασμα. Όμως, αυτό που γνωρίζουμε όλοι μας ότι τα προηγούμενα χρόνια όσοι είχαν τη διάθεση της εργασίας νομίζω ότι το έμπαιναν στις αγροτικές σε αγροτικές δραστηριότητες ανεξάρτητα αν υπήρχε ρύθμιση ή όχι. Τώρα λοιπόν αυτό περιμένουμε να διωγγωθεί. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Κύριε Κουκολάκη, εσείς σαν αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, αλλά είσαστε και πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων, έχετε μια εικόνα για να δούμε ποιο είναι το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφετε? Σίγουρα, κυρία Δουλγεράκη, βλέπουμε ότι συνεχίζεται το πρόβλημα όσον αφορά εργατικού δυναμικού και στον πρωτογενή τομέα, όπως υπήρξε πρόβλημα στελέχωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται, βλέπουμε πραγματικά οι αγρότες που έχει ανέβει πολύ το καλλιεργητικό κόστος και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βρουν εργάτες να μαζέψουν τις ελιές τους. Από εκεί και μετά γνωρίζουμε, όπως καλά τα είπε ο συνδικαλιστής από την Ιερά Πέτρα, ότι έτσι ακριβώς είναι όπως τα περιέγραψε, μπορούν και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αλλά και όσοι είναι εγγεγραμμένοι
στα μητρώα του ΔΥΠΑ, χωρίς να του επηρεάζει ούτε η ανεργία, αν έχουν κάρτα ανεργίας, αλλά ούτε να τους επηρεάζει το Ταμείο Ανεργίας, μπορούν μέχρι και 70 εργόσημα να μπορέσουν να βάλουν και να βοηθήσουμε κι εμείς, και κάνω και μία έκκληση μέσα από την εκπομπή σας, ότι πρέπει κι εμείς να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα, γιατί όλοι εξαρτούμαστε από αυτόν. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν εργατικά χέρια, να μαζευτούν οι ΕΓΕ. Ξέρω ότι υπάρχει έστω και μικρό ενδιαφέρον, πρέπει όμως ο κάθε εργαζόμενος που θα πάει να εργαστεί να ενημερώσει πρώτα με αίτησή του το ΕΤΗ ΔΥΠΑ, και μπορεί πραγματικά να πάει να εργαστεί κανονικά χωρίς να επηρεάζει το Ταμείο Ανεργίας. Πρέπει βέβαια να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού, που έχουν και αυτούς, και αυτοί τις περιουσίες, τους μικρούς κύρους, και εργάζονται ήδη σε αυτές. Αλλά ξέρω και υπάρχει ενδιαφέρον, μικρό βέβαια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και πάνε κάποιοι εργαζόμενοι και να εργαστούν στους ελαιόνες αυτή τη στιγμή. Σας ρώτησα γιατί βγαίνουν συχνά πυκνά ανακοινώσεις από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου υπό τη μορφή έκκλησης, ότι όποιος το επιθυμεί μπορείτε να βοηθήσετε για να ασχοληθεί ως εργάτης γης, αλλά ήθελα να δω και λίγο παραπάνω αν αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, δηλαδή είτε τα 80 ημερομίσθια από τη μια σαν ξενοδοχο υπάλληλος, είτε με 70 εργόσημα, αν αυτά έρχονται να κοντραριστούν μεταξύ τους και έτσι μπορεί να είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την εργατική γη, να μην μπορεί να το κάνει αυτό. Από την άλλη, ο αγρότης είναι υποχρεωμένος να του βάζει το εργόσημο, διότι σε ένα τυχαίο έλεγχο, όσο τέλος πάντων απεφυκταίο και αν είναι ή αν όπως και να το πάρει κάποιος, μπορεί να βρει τον πελάτη. Γι' αυτό σας ρώτησα, κύριε Κοκολάκη. Όχι, δεν επηρεάζεται καθόλου όσον αφορά ο εργαζόμενος. Δεν του κόβεται, το λέμε, το Ταμείο Ανεργίας, μπορεί άνετα, αλλά μόνο σε αγροτικές εργασίες να βάλει αυτά τα εργόσημα, και δεν θα έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Δεν επηρεάζει το ένα με το άλλο. Μάλιστα. Το ακούτε και εσείς αυτό, κύριε Βιεννητάκη, επειδή τίθενται τέτοια ερωτήματα πολλές φορές από τον κόσμο και από τους εργαζόμενους, οπότε μπορεί και εσείς από τη δική σας την πλευρά, αφού ακούτε τον Αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και Πρόεδρο των Ξενοδοχών Υπαλλήλων, να δώσετε στην συνέχεια και τηλέφωνο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου ή του Εργατικού Κέντρου Λεσεθίου για όποιον θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Σαφώς. Σας είπα από την αρχή ότι είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση, εφόσον τύχει της ανάλογης εφαρμογής και αποδοχής από τον κόσμο. Μάλιστα. Ωραία. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε και τους 5.000 Αιγύπτιους που τους περιμέναμε, αν όχι στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε όλα τα λιμάνια ή στα αεροδρόμια της χώρας, νομίζω εγχώρια αγορά στρέφεστε οι περισσότεροι για να μπορέσετε να βρείτε εργατικά χέρια. Αυτό. Ακριβώς. Για άλλη μια φορά κάνουμε και εμείς έκκληση στους Έλληνες οι οποίοι επιθυμούν έστω και για λίγο να μπουν σε αυτό το χώρο, να βοηθήσουν, να συμβάλλουμε όλοι για να ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη συγκυρία. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη. Καθημερινά ακούτε περιπτώσεις στην Κρητική Ήπεθρο. Μην μπορούν να μαζέψουν είτε ελιές είτε τα μεροκάματα να έχουν συναχθεί στα ύψη, όμως που δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα της δουλειάς. Κανένας εργοδότης δεν έχει πρόβλημα στο να πληρώσει υψηλό μεροκάματο, αρκεί όμως και η ποιότητα της δουλειάς να είναι η αντίστοιχη. Λοιπόν, οι διευκρινήσεις αυτές για να ξέρετε και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Εσάς θα σας αποχαιρετήσω, κύριε Βιεννητάκη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοκολάκη, αν αυτή η προφορική συμφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με την νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, πώς εσείς από τη δική σας την πλευρά τη βλέπετε, την σχολιάζετε με δύο κουβέντες? Σίγουρα τη χαιρετίζουμε. Δεν μας ικανοποιεί απόλυτα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα καλύψαμε τη διαφορά που υπήρχε από το 2011 που υπολοιπόμαστε 10% της τότε σύμβασης. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπογράψουμε και τοπική συλλογική σύμβαση στο νομό Ηρακλείου, ούτως ώστε να αρχίξει μια νέα τουριστική περίοδο με πραγματικές αυξήσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας, και θα καλέσουμε ξανά τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν φύγει από το επάγγελμα να επιστρέψουν, γιατί πραγματικά οι μισθοί πλέον ανεβαίνουν αρκετά. Πιστεύουμε ότι θα ανέβουν κι άλλο εδώ στο νομό Ηρακλείου, γιατί πραγματικά ο νομός Ηρακλείου έχει περισσότερες
περισσότερα χέρια για να δουλέψουν στον τουρισμό και πιστεύουμε ότι θα πάνε όλα καλά, θα κυλήσουν ομαλά. Τελευταίο ερώτημα, μόνο αριθμητικά σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λέγατε ότι οι ελλείψεις σε εργατικά χέρια ξενοδοχού υπαλλήλους ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί πολλοί κόσμος είχε αλλάξει επάγγελμα για να μπορεί να ζήσει εξαιτίας των ευτράπελων με τον ΟΑΕΔ. Ευελπιστείτε ότι η νέα περίοδος τουριστική θα είναι καλύτερη σε εργατικά χέρια? Ευελπιστείτε ότι θα επιστρέψουν άνθρωποι στον κλάδο? Βεβαίως ευελπιστούμε, εφόσον υπογραφεί αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας και καλυτερεύσουν οι συνθήκες εργασίας. Και αν η κυβέρνηση πάνω απ' όλα πάρει μέτρα ουσίας αυτή τη στιγμή, όπως είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ, να δοθούν πραγματικά κίνητρα στους εργαζόμενους, πιστεύουμε ότι θα ξαναεπιστρέψουν. Αν δεν πάρουν μέτρα, η κατάσταση πραγματικά θα επιδεινωθεί. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλή σας μέρα, γεια σας.